Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε ο τελευταίος του δίσκος Get Closer, ο Keith Urban αποφάσισε να αλλάξει εντελώς στυλ στην καινούργια του δισκογραφική δουλειά που φέρει τον τίτλο Fuse. Προσκάλεσε λοιπόν παραγωγούς από τον χώρο της pop και της country, έκανε ντουέτα με τον Eric Church και τη Miranda Lambert και δούλεψε με νέους συνθέτες. Αισθάνθηκα ότι ήταν καλή στιγμή να συνεργαστώ με ανθρώπους που δεν είχα δουλέψει ξανά και πραγματικά ξεκίνησα από το μηδέν. Έγραψα μουσική με άτομα που δεν είχα ξανασυνεργαστεί, ηχογράφησα με μουσικούς που δεν είχα ξαναπαίξει, δούλεψα σε στούντιο με ηχολήπτες όπου δεν είχα ξαναπάει και δεν τους ήξερα. Το ίδιο έγινε και με τους παραγωγούς. Μπήκα σε ένα εντελώς αχαρτογράφητο περιβάλλον. Ο τραγουδιστής έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα 9 δίσκους και είναι παντρεμένος από το 2006 με την Nicole Kidman. Φαν του Urban πρέπει να περιμένουν κάτι ριζικά διαφορετικό από τον ήχο που τους έχει συνηθίσει μέχρι σήμερα ο μουσικός της country. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι ένας εντελώς διαφορετικός ήχος. Η φωνή είναι η δική μου και όταν παίζω κιθάρα, τα στοιχεία που προσθέτω στη μουσική μου, στο εξάχορδο μπάτζο μου, στην ηλεκτρική και την ακουστική μου κιθάρα, οι ήχοι που προκύπτουν από όλα αυτά τα όργανα δίνουν μια σαφή εικόνα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες ενέργειες και ηχητικά στοιχεία που είναι εντελώς διαφορετικά. There's other energies and sonic elements that are different. Ο νέος δίσκος με τον τίτλο Fuse κυκλοφόρησε στις 10 Σεπτεμβρίου. Η Θέρμαν συνεχίζει την περιοδία του με τίτλο Light the Fuse σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά που ξεκίνησε τον Ιούλιο και θα τελειώσει τον Φεβρουάριο στην Άσβιλ. Το πρώτο σίγγλ από το δίσκο, Little Bit of Everything, κάποιασε ήδη κορυφή στο ραδιοφωνικό country airplay των Ηνωμένων Πολιτειών.